Καλώς ήρθατε στο κλειστό γήπεδο του Sonic Arena 86 εναντίον Salonic σήμερα. Το Τζάμπολ θα επιδείξει τον υψηλό δύο ομάδων. Ο Μουτσέλης με τον Γιώργο τον Τάσιο. Το Τζάμπολ το πάνω Salonic. Πρώτη επίδεση είναι για την για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ένα σούτ για τρεις άστοχο, αμυντικό rebound από το Φραγί, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στον συμπαίκτου Φραγί. Σούτ για τρεις άστοχο, επιθετικό rebound Καραγιάννη. Πάσα έξω, Καραγιάννης είναι μόνος του, ο Σιλονίδης Φραγί. Bad baseline, πολύ όμορφο πάσα Καραγιάννη, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Είναι επίδεση Σαλονίκ με το νούμερο 5. Σουτ για 3 το 17. Ο Τέγος με τη χώρη rebound και τώρα κατεβάζει μπαλό Βαδόπουλος. Ο Βαδόπουλος στην μπάλα θα βρίσκει weak side στον Καραγιάννη. Πολύ ωραία πάσα στο κόψη του Βαδόπουλου. Φραγκής, δύσκολη προσπάθεια να στοχίσει. Και έδωσε τον διασμό ο Παπαδόπουλος για τον Σαλονίκ. Ο Παπαδόπουλος, πολύ όμορφη πάσα στο συμπέκτο που θα στοχίσει και αμυντικό rebound Φραγκή. Νωρίτερα αυτός ο Καρακίτσας. Με το νούμερο 14 τώρα ο Σιμεωνίδης. Ο Μουτσέλης θα στοχίσει αυτό το καλάθι. 4-0 με τον Sixers. Ο Παπαδόπουλος θα είναι πάλι ο Σαλονίκ. Θα σταματήσει τα σουτάρι για 3 και θα εστοχίσει 4-3. Ο Παπαδόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα για τους 86ers. Παπαδόπουλος, Σιμεωνίδης, θα στοχίσει. Καρακίδης θα με την rebound, θα αφήσει τον Τέντζο. Τέντζο που πιέζεται, πάει στο drive. Πολύ ωραία πάσα από τον Παπαδόπουλο που συνεχίσει. Αμυντικό rebound του Μουτσέλη, ο οποίος θα πει στον Παπαδόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο. Φανάει Τέντζο που θα κερδίσει το φάουλ. Η κατοχή μένει για τους Σαλονίξ. 4-3 το σκορ. Θα πάρει την μπάλα με το νούμερο 9 ο Τάσιος, Καρακίτσας. Ένα σούτ για την Τελοντέγο, άστοχο και αμυντικό την Παντουραγή. Ο οποίος θα βρει την μπάλα του Παπαδόπουλο. Αυτό είναι τη μία γρήγορα το Καραγιάννη. Καραγιάννη θα προσπαθεί να πάει την baseline. Αλλά θα κάνει φάουλ χαμηλά με το νούμερο 9 ο Γιώργος ο Τάσιος. Θα εκεί στην επαναφορά. Θα δώσει τον Σιμεωνίδη, ξανά Φραγκής. Step back, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Έχουμε ένα μικρό ρόλο από τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να τρέξει ο Σαλονίκ. Ένα σούτ για τρίτα τον Τέντζο. Άστοχο Σιμεωνίδη. Μουτσέλη, συγγνώμη, θα δώσει την πάτα Παπαδόπουλο. Πάσα έξω στον Σιμεωνίδη. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει και αμυντικό rebound από τον Τάσιο. Ο Παπαδόπουλος τώρα θα αφήσει τον Καρακίτσα. Λίγο να χάσουμε την μπάλα στον Παπαδόπουλος. Είναι μόνος ο Τέντζος. Θα σουτάρει, θα στοχίσει επιθετικό rebound για τους Σαλονίκ, σου δια 2. Και θα εστοχίσει ο Φιλοπιτέγος. Θα εκείσει τώρα με την μπάλα. Θα δώσει τον Καραγιάννη, αφού έρθει ο Μιτσέλη. Αλλά θα βγάλει την μπάλα έξω ο Παπαδόπουλος. Επαναφορά τον βίντεο μας να εκτελέσει ο παίκτης των 86ers για 3 στο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος rebound, ο οποίος τρέχει σε εκβιασμό. Θα σταματήσει τα στάρ για 3 άστοχο. Παλεύω καλά και το rebound. Αλλά πολύ έχει ο Παπαδόπουλος να πράξει τα πόδια του.
Ο Παπαδόπουλος τώρα περνάει αργά το κέντρο. Ο Παπαδόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Συνονίζει μια φορά ο Παπαδόπουλος. Θα πάρει το σκηνά τον Μιτσέλη. Θα βρει ο Καραγιάννη. Πολύ όμορφη πάση Συνονίδη. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει τον αντιπαλό του. Βραγή τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Βραγή θα δώσει τον Καραγιάννη που σε κερδίσει. Θα φάει και να εκτελέσει δύο βόλες. Καραγιάννη στην αντιπλή βόλες και έχουμε αλλαγές για τους Θεσσαλονίκη. Θα βγει με το νούμερο 9 ο Τάσιος και θα μπει ο Παπαδόπουλος. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Καραγιάννης. Με το πορτοκαλί σου θα είναι ποιος είναι. Ο Πατήκας πριν. Εύκολο στο τρίποντο, θα στοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Καραγιάννης. Πατήκας ανεβάζει την μπάλα. Θα δώσει το τέντο. Καρακίτας είναι ελεύθερος για τρεις. Θα στοχίσει, θα ρακίσει το πάουν. Ο Παπαδόπουλος θα βρει τον Καραγιάννη. Είναι φραγή. Θα δοκιμάσει για τρεις. Θα στοχίσει. Μουτσέλης θα δώσει πάρα προς έξω. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει, θα κάνει λάθος όμως, θα κλέψει την μπάλα ο Τέντζος και στον εκπληκτισμό ο Πατήκας θα κάνει το 4-7. Κατεβάζει τώρα την μπάλα ο Παπαδόπουλος για τους 86ers. Ο Παπαδόπουλος πολύ ωραία σπιν, θα κάνουμε το λάθος και θα κλέψει και φέγει τον εμφυδιασμό. Τέντζος, θα δοκιμάσει ένα φυγιατρής, θα στοχίσει. Εμφυδικό ρυμπά του Παπαδόπουλου, θα κλέψει η μπάλα όμως ο Καραγιάννης. Το βραγί τώρα είναι μιλιο το ρυθμό. Βραγίς, θα δω στον Καραγιάννη. Σημεωνίδης, Μουτσέλης. Θα κάνει αυτό το fadeaway και θα έρθει το Μουτσέλης. 6-7, 4-5, πολύ όμορφη φάση το Μουτσέλης. Την επίθεση τώρα η Σαλονίκη. Τέντζος είναι μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει από τώρα ο Καραγιάννης. Ο Παπαδόπουλος για γρήγορο στεδιασμό. Ένας με όλους και θα στοχίσει. 8-10. Πατήκας με την μπάλα. Πατήκας. Πάσε τον Παπαδόπουλο. Ξανά ο Παπαδόπουλος. Θα περάσει στα σταματημένο τον αντιπαλό του. Πάσε στην weak side. Στην για τρεις. Και θα στοχίσει. Πολύ όμορφη συνεργασία του Θεσσαλονίκη. Καραγιάννη στον αντιπάλα. Θα βρει πολύ ωραία τον Συνονίδη, ο οποίος θα στοχίσει από κοντά. Και 10-13. Θα δε βάζει την μπάλα πατήκα, σε την αφήσει ο Παπαδόπουλο. Αυτός ο Τέντσο. Θα βρει πολύ από τον Πατήκα, όπως έχει πάρει ένας θυγιατρής, θα στοχίσει όμως για την κόρη μπαν Φραγκή. Φραγκής ο οποίος θα κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει το Μουτσέλη, Μουτσέλης, ένας με τρεις, θα κερδίσει ο Φαλ Μουτσέλης στη λήξη του χρόνου.
Και έχουμε αλλαγές. Θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μιονίδη να πάρει μια ανάσα. 2-34 για τη λήξη του περίοδου. 10-13 το σκορ. Ο Βαδόπουλος θα κάνει το λάθος. Δεν το στόχο σε ενδιασμό. Θα μπει το Παπαδόπουλο. Μέχρι μέσα αυτό θα δεχτεί θεαματικό μπλοκ από τον Μουτσέλη, τον Γιώργο. Την επίθεση τώρα η Σαλονίκ, Πατήκας. Πάει στον τρέφα, θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει όπως θα γίνει το φάου. Θα δώσει πάνω στον Παδόπουλο. Ο Παδόπουλος θα βρει το φρέγγι μόνο του, θα δοκιμάσει για τρεις, άστοχο. Και με την κόρη πάνω Πατήκα. Θα βρει γρήγορα από τον Παδόπουλο, ο οποίος έχασε και λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Έξι μπάλα στον Τέχο. Τέχος μέχρι μέσα, δίσκο προσπάθεια, δεχεί το μπλοκ, παίρνει το rebound όμως. Πολύ όμορφη πάσα στον Παδόπουλο, θα στοχίσει. Τέχος ο rebound. Έχει χτυπήσει το κεφάλι. Και έχουμε αλλαγές. Θα βγει ο Φραγκής. Το παιδί χωρίς φανέλα ποιος είναι? Νούμερο 17. Ο Μάρκο. Ο Μάρκος μου θέλει να μπει. Επαναφορά την baseline. Νούμερο 7. Μάρκος Μουτσέλης. Δέντρο θα βρει, πολύ όμορφο καρακίτσα που θα στοχίσει η Τσεπαφή. Από την κορδιά του βάζω στο καρακίτσα, στο Παπαδόπουλο στο rebound. Παντελίδη, Καραγιάννης, μέχρι μέσα για την Τσεπαφή και έχουμε να εκτελέσει δύο βολές. Καραγιάννης μας εκτελέσει δύο βολές. 1-14 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Θα σοφίσει μπορεί πολύ, μπάλα έτσι έκανε χατήρι, αναπήθησε δύο φορές ο Στεφάνη. Ετοιμάζει να εκτελέσει τη δεύτερη. Θα σοφίσει 1-13, 1-14 για την λήξη. Τέντος, γρήγορα στον Πατήκα. Πατήκα σκυπάει στο close out. Πολύ ωραίο γύρος, έβαλα να σοφίσει το τέλος του Παδόπουλου στο rebound. Ο Παπαδόπουλος θα στάξει να βρει τον Παπαδημητρίου, έξυπνη πάσα του, αλλά δεν ήταν καλή εκτέλεση. Πατήκας τώρα θα αφήσει το τέντο. Θα ανάγκησε τους περνάρει κέντρο. Θα πάρει και το σκύνα το Τέχο. Καρακίτσας προσπαθεί να περάσει, θα περάσει. Θα στοχίσει όπως θα βρει. Ο Παπαδόπουλος θα αφήσει την μπάλα στον Παντελίδη. Παντελίδη θα βρει τον Παπαδημητρίου, Θα χάσει μπάλα τον Τέντο. Με τη βοήθεια του Τέχου. Στην επίθεση τώρα ο παίκτης στο Σαλονίκη. Θα πετύχει το καλάθι ο Πατήκας. Παντελίδη την μπάλα. Μάρκος Μητσέλης, Παντελίδης, πολύ όμορφη πάσα, πολύ όμορφη συνεργασία της Sixers, παραλίγο να βάλει το καλάθι. Και έχουμε λήξει της πρώτης περίοδου, 86ers 11, Salonix 15. Μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι για τη δεύτερη περίοδο. Πρώτη επίθεση έχουν οι Sixers. Παντελίδη της μπάλα.
θα την αφήσει το Βαδόπουλο. Θα πάρει το σπίτι του Μουτσέλη. Προσπαθεί να πατσεντράει, πάσα έξω Παντελίδη. Ο Βαδόπουλος. Ένα σούτ για τρεις. Πάει στο γης ο Βαδόπουλος. 14-15. Τέντζος. Πατήκας. Ένα σούτ για τρεις. Ο Αθήνα πατήσει ο Πατήκας. Δεν θα καταφέρει όμως. Ένα σούτ μπάουν. Ο Βαδόπουλος. Πατάει την μπάλα από τον Μάρκο Μουτσέλη. Παντελίδη την μπάλα. Θα δώσει γρήγορα στον Παπαδόπουλο. Άλλο ένα τρίπο του Παπαδόπουλο. Θα στοχίζει την φορά. Μουτσέλη στο rebound. Γιώργος Μουτσέλης. Θα αφήσει την μπάλα στον Παντελίδη. Καραγιά. Ο Αντιμητρίου θα πατήσει γραμμή. Η κατοχή περνάει στους Σαλονίκς. Τέντζος. Θα πάρει την μπάλα από τον Παρτσόγλου. Οργανώνει την επίσης ο Τέντζος. Θα πάρει το πιάνο πιστεύω. Πατήκας, πάει στο drive μέχρι μέσα. Και εμείς το πάμε για να κερδίσει δύο βολές. Τιμωρεί ο Πατήκας θα κάνει close out το Nets Sixers. Πατήκα στη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει. Θα μην περπάνε τον Παπαδόπουλος. Θα αφήσει την μπάλα στο Παντελίδη. Αυτός γρήγορα στον Μάρκο Μουτσέλη. Πολύ όμορφη συνεργασία που θα καταλήξει με καλά την Παπαδόπουλου. 16 όλες θα βάλει στην 86ers. Πέτσος. Με το 17 ο Στέγος. Ξανά Τέντζος, θα πάρει και τον Στέγο. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει την κόρη πάνω του Παντόπουλου. Στέγος, ένα για τρεις. Θα στοχίσει και θα έγινε μια υπέρ των Σαλονίκς. Περνάει το κέντρο ο Παντελίδη. Ο Παντελίδη στο drive. Θα πιάσει την μπάλα. Στον Παπαδόπουλο που είχε κερδίσει το φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Επαναφορά την baseline. Παντελίδης. Θα βρει τον Μάρκο Μουτσέλη. Αυτός του Παντελιτρίου. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Παντήκα στο rebound. Τρέξε τον εμφυδιασμό. Θα βρει το Τέντζο, ένα σούτ για τρεις, άστοχο και μακρινό rebound από τον Παντελίδη. Ο οποίος θα κρατήσει μπάλα. Θα βρει το Γιώργο Μουτσέλη, Μουτσέλη θα περάσει ανάμεσα, θα κερδίσει το Φαβαμιλά. Και έχουμε time out Σαλονίκς. 16-19 το σκορ, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Τώρα αφορά την baseline για τους 86ers. Μουτσέλης, ένα δύσκολο σούτ, θα στοχίσει. 18-19. Μουτσέλης είναι πολύ επικίνδυνο και κοντά και μακριά τη ρακέτα. Πατήκα την μπάλα, θα την αφήσει τον Τέγο. Τέντζος. Το drive, το φάω τα μιλά. Η επαναφορά με τη sideline. Πατήκα στην επαναφορά. Θα δώσω και Παπτόγλου. Θα πιάσει την μπάλα. Τέχος. Κοιτάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Δεν θα τη δώσει. Πατήκα σε ένα για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Τέντζος προσπαθεί να τη σώσει. Άρα δεν καταφέρει. Ο Παπαδόπουλος τώρα για τους 86ers. Μπροστά στο Μάρκο Μουτσέλη. Ξανά ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδημητρίου, Μουτσέλης Γιώργος, είναι στην ίσα μόνος του ο Μάρκος. Θα πάρει την μπάλα με τα παίξερα πάσα και θα εστοχίσει. Πολύ ωραία κυκλοφορία από τους 86ers.
Του Παπτζόγλου, Τέντζο, ένα σουτ για τρεις είναι μόνος του. Δεν θα βγάλει πάνω Βατήρη. Ο Παπαδημητρίου θα περάσει ο ίδιος στο κέντρο. Θα βρει τον Παπαδόπουλο, δεν θα σουτάρει. Μόνο στο Παντελίδη. Ο Παπαδημητρίου θα βρει τον Μουτσέλη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τις δύο ομάδες. Θα βγει ο Παντελίδης και θα βγει ο Καραγιάννης. Για τους Θεσσαλονίκη θα βγει ο Κυπαπτσόγλου. Θα βγει και ο Τέγος και θα μπει με το νούμερο 9 ο Τάσιος, το νούμερο 13 ο Τσούκας. Ο Γιώργος Μητσέλης τώρα στις βολές. Θα στοχεί στην πρώτη, 23-22. Θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ετοιμάζεται εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα ευστοχίσει 24-22. Τέντο. Πατήκας. Με το 9 Τάσιος. Κοβαδόπουλος. Δεν το βάλω τέντος, αλλά δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί. Κοβαδόπουλος. Θα πατήσει δυνατά για 3, θα στοχίσει, Μουτσέλης rebound. Θα δώσει το μάτι του Μουτσέλη. Όπως θα ξεκινήσει την επίθεση του Sixers. Καραγιάννης, Φραγκής, πολύ ωραία του Γιώργου Μουτσέλη, ο οποίος θα κάνει αυτό το fadeaway και άλλη μια φορά θα στοχίσει, 26-22. Τέντσος. Πιέζεται, Τέντσος, ένα σουτ για 2, άστοχο. Πάλα κατάληξη έξω. Καθυμμένη προσπάθεια από τον Τέντζο. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να δέσει τα κορδόνια το Γιώργος Πατήκας. Και συνεχίζουμε. Μάρκος Μουτσέλης ξεκινάει ξανά την επίθεση για τους 86ers. Γιώργος ξανά Μάρκος Μουτσέλης, άλλο ένα στους για 3. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, παρά λίγο εδώ να κάνει το 2-2. Στην επίθεση τώρα γρήγορα η Θεσσαλονίκη, ο Παπαδόπουλος, στη weak side του Μπατίκα. Θα κάνει μια τρίπλα και σουτ, θα στοχίσει, Καραγιάννης στο rebound. Θα δώσει την μπάλα στον Μάρκο Μουτσέλη, το οποίο θα περάσει στο κέντρο. Γιώργος Μουτσέλη, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει όμως, 28-22. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί για τη Sixer, παίρνει τώρα την μπάλα. Παντίκας, μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Και το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Παντίκας, θα στοχίζει τον βολή ο Γιώργος Παντίκας. Το 28-22 παραμένει. Πατήκα, θα ευστοχίσει στη δεύτερη, 28-23. Μάρκος Πατήκας περνάει το κέντρο. Θα βρει τον Καραγιάννη μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα κάνει με το νούμερο 9 ο Τάσιος. Και έχουμε αλλαγές, θα γίνουν το 55 ο Παπαδημητρίου και θα μπει ο Παπαδόπουλος. Και για τους Θεσσαλονίκη θα βγει ο Τάσιος και θα πάρει τη θέση το Στέγος. Καραγιάννης, ωραίες βολές. Θα έρθει και στην πρώτη, 29-23.
αν εστιγείς που δεν θα ήρθα, ανεβάσει διαφορά για πρώτη φορά σε 7 γευθύνες. Θα στοχίσει, τον κουβέρμα το πάρει ο Τέντζος, γρήγορα στον Πατήκα μπροστά. Όπως αργανώσει στην επίθεση των Θεσσαλονίκης, Τέντζος, Βαδόπλος, Πατήρα το σκριν, μέχρι μέσα. Πήγε να βρει πολύ όμορφο τον Τσούκα, αλλά θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Φραγκής. Πάντα θα σίγουρα και τον Βαδόπλο για τους 86ers. Όπως θα πατήσει δυνατά, θα εκτελέσει για τρεις αστοχίσεις. Το υπόλοιπο του Καραγιάννη θα χάσει πάνω από τα χέρια του. Πατήκα σε εμφυλιασμό. Ο Βαδόπουλος είναι μόνος ο Τέντζος. Θα το επιχειρήσει. Σουτ για τρεις, άστοχο. Που σέλνει σε rebound. Θα αφήσει τον Βαδόπουλο. Ο Βαδόπουλος. Θα αφήσει τον Καραγιάννη στο πώς. Βάζει baseline, πολύ ωραία σφραγή. Θα βγάλω φραγή στην μπάλα και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Θα βγει ο Μάρκος Μητσέλης και θα πάρει τη θέση του Σιμεωνίδης και ο Καρακίτσας τη θέση του Τσούκα. Φραγκής. Σαν Γαβρίτο τον Γιώργο Μητσέλη. Θέλεις ένα, σαν το ενός, θα έχεις καρακίνηση και βοήθεια. Δύο, δύο. Έβαιναν στάρι ο Σιμεωνίδης, δεν είχε το χρόνο. Και έχουν την ευκαιρία τώρα να μειώσουν διαφορά οι Θεσσαλονίκης, ο Αδόπουλος. Το Μουσέλη, ο Αδόπουλος, θα το περάσει στα πόδια από δύο από τα σάκια από τον Αδόπουλο. Και 29-25. Σιμεωνίδης, θα στοχίσει πρώτη βολή, το 29-25 παραμένει. Θα εκτελέσει τη δεύτερη, θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Τέντζου. Πατήκας. Σέχο, θα αποβεί το αντιπαλό του. Πατήκας, σου για δύο. Θα στοχίσει, του τσέλθε rebound. Το Βαδόπουλος θα κατεβάσει την παραγγελία της Σίξερ. Πολύ ωραία του Καραγιάννη, ο Βαδόπουλος, με τον Πατήκα. Θα βρει σίγουρα του Καραγιάννη. Αυτό το όμορφο το Σιμεωνίδη, ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ και να εκτελέσει δύο βολές. Και έχουμε αλλαγές για τους Θεσσαλονίκης, τα δύο Καρακίτσας. Νούμερο. Και θα μπει νούμερο. 22. Με το νούμερο 22 ο Καντίδης, ο Μιχαηλίδης, συγγνώμη. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Σιμεωνίδης για τους 86ers. Θυμάστε τώρα να εκτελέσει η δεύτερη βολή. Θα στοχίσει στη φορά, 30-25, διαφορά στους 5. Πατήκας και δεν βάζει την μπάλα για τους Θεσσαλονίκης. Τέντζος με τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ένα δεύτερο στόπ από τον Παπαδόπουλο. Επίσης το Red Sixer με τον Καραγιάννη. Θα βρείτε Σιμεωνίδη, Σιμεωνίδη, ξανά Καραγιάννη, σου για τρεις. Άστοχο, φραγγίζεται με την κορυμπάου. Θα βρει πολύ ωραία τον Σιμεωνίδη, ο οποίος θα πετύχει το καλάδι 30-25, ξανά διαφορά τους 6. Τέντζος, 32-25. Και αμυντικό rebound τώρα του Σιμεωνίδη. Είναι φορά στους 7 υπέρ των 86ers.
Παπαδόπουλος. Ένα σούτ για τρεις, άστοχο. Για την κόρη πάνω του Παπαδόπουλου. Θα βγάλει έξω το τέτοιο όπως είναι μόνος του, πιστάζει, θα εκτελέσει τελικά για τρεις, θα στοχίσει, πήγα το rebound και θα κερδίσει το foul και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Στην πρώτη βολή ο Παντίκας θα εξεχίσει. Στα εισόγη της δεύτερης θα γίνει αλλαγή. Άκυρη αλλαγή για τους Σαλονίκ. Στην επαναφορά Σιλονίδης. Θα το δώσει τον Παδόπουλο. Λογικά θα πάνε σε μια μεγάλη επίθεση για τους Sixers. Να φάνε το χρόνο. Να μην είναι πολύ χρόνο για τους Σαλονίκ. Λαγής. Θα βρει τον Σιλονίδη. Όπως θα παίξει τον πλάτη. Σιλονίδης, δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ του Παπαδόπουλο. Τώρα μας εκτελέσει δυο βολές ο Γιώργος Μουτσέλης. Φτάσει το κύριο στην πρώτη, 33-27. Θα μείνει και χρόνος για το Σαλονίκ, εκτελέσει την τελευταία επίθεση. 13,3 δευτερόλεπτα. Τώρα μου τσέλει στη δεύτερη βολή. Θα έρθει και στη δεύτερη. Πατήκα στην παραφορά. Θα βρει την μπάλα και λύσει το τέντρο. Τέντρο του Βαδόπουλο. Θα πάει το σκιόν του Βαδόπουλο. Πολύ καλή άμυνα του Βαδόπουλο και φάλτη είναι ο διαιτητής. Ο Τζόρτζ θα κερδίσει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Τέντος θα ετοιμάζει να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχίσει 34-28. Θα εκτελέσει η δεύτερη, θα στοχίσει, θα αγγίσει το rebound. Μουτσέλη, θα πετάξει την μπάλα. Δεν υπάρχει μπάσερ, λήξη του πρώτου μηχρόνου. 86's 34. Σαλονίκς 28. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γήπεδο του Sonic Arena για το δεύτερο μήχρονο. Πρώτη κατοχή έχουν οι Σαλονίκς με τον Πατήκα. Να αφήνει τον Καρακίτσα. Τέντζος. Σουτιά 3. Στάθο τον Παδόπλο. Μουτσέλη στο rebound. Θα αφήσει το Φραγκή, ο οποίος θα ξεκινήσει την επίθεση για τους 86ers. Ο Σιμεωνίδης, Μουτσέλης για 2, θα ευστοχίσει ο Γιώργος Μουτσέλης. 36-28, διαφορά ως 8. Αν δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βασίκας, μέχρι μέσα πολύ ωραία σφίγγη στο καλάθι. Πολύ όμορφα σε ερωτηματικά. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Τέγος. Επαναφορά από την baseline με τον Σιμεωνίδη. Του διατρίου τον Βαδόπουλο, άστοχο. Μουτσέλη στο rebound. Θα στοχίσει. Θα πάρει ξανά το θετικό. Δύσκολο προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ όμως. Και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Το φάουλ το οποίο έκανε ο Βαδόπουλος. Θα στοχίσει. Yeah.
άστοχη στη δεύτερη πατήκα θα περβάζει την μπάλα για τη Θεσσαλονίκη. Τέντζο. Θα τη μαρκαριστεί, θα δοκιμάσει ένα φιλιατρή. Άστοχο. Δεν έστοχο σήμερα ο Τέντζο. Είναι ένα από του λόγου που η Θεσσαλονίκη είναι στο επίσημο σκορ. Μάλιστα είναι την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Σιμεωνίδη, του Μιτέλη Σινόπη. Καραγιάννη σε ένα σούντερ στάρ, θα πει ο Φρακίνας να πάρει την μπάλα. Πάσε έξω, ο Παπαδόπουλος είναι ελεύθερος. Θα χτυπήσει το κλωτσάκι, ξανά Καραγιάννης. Θα ξαναπάρει την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος, Καραγιάννης. Φραγκής, θα στοχίσει. Ενδιασμό τώρα σε Αρνίξ, Τέντζος. Για την Πάντο που θα κάνει ο Παλόπουλος. Παπαδόπουλο, Καραγιάννης. Πολύ όμως πάσα και καλά του. Πάσε Καραγιάννη, καλά θα του Σιμεωνίδη. Πατήκας τώρα ένας με όλους, θα στοχίσει με τσέρι και μπαμ. Θα αφή του Παπαδόπουλο. Φραγκή. Κουτσέλης πάσα έξω, Καραγιάννης πάει στο drive και θα εστοχίσει, είναι το κενό. Πήγε μέχρι μέσα και θα κατσάσει το 32, θα κλέψει ο Παπαδόπουλος και θα εστοχίσει από το 32 για πρώτη φορά οι εξήξες και άλλη μια φορά 10 πόντων. Και τώρα στο φραγκί μέχρι μέσα, Πατήκας, θα βρει το Παπαδόπουλος στην quickside, θα πατήσει δυνατά, θα εκτελέσει άστοχο, Παπαδόπουλος στο rebound. Τον εμφυσιασμό τώρα για τη Sixer. Στην διατρή, στα άστοχο που συνομίζει. Το Παπαδόπουλος θα πάρει το rebound. Τέντζος. Το Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφη προσποίηση. 42-34. Στην επίθεση τώρα για τη Σίξερ μου Καραγιάννη. Φραγκής, Καραγιάννης, Μουσέλης. Τι κατοχημένοι για τους Σίξερς. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Ο Παπαδόπουλος, ο Τσάκης, ο Μουσέλη, όπως είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν καταφέρει. Πατήκα σε rebound, πετάει από τον Παπαδόπουλο. Όμορφη πάση του Καραγκίτσου, όπως είχε δείξει και το λοιπόν του Μάρου Καραγιάννης. Γρήγορα στο σάιτ του Παπαδόπουλο. Θα βγει έξι να πατή, κάστα αργά προς την αρχή της κατοχής μπάλας. Την πήρες τώρα η τσίξε. Θα στοχίσει, άρα 4-4. Θεσσαλονίκη τώρα με τον Πατήκα. Δύσκολο θα τον Πατήκα, θα στοχίσει. Ο Παπαδόπουλος το είπα, τον άνθρωπο από όλους. Έτσι έκανε τον Πατήκα, μου ξέρει να κλείσει την μπάλα. Και ξέρει να βραχεί, αλλά είναι πολύ να την πάθει. Έχουμε αλλαγή
Αλλαγή, θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μονίδη και ο Μάρκος Μουτσέλη στη θέση του Γιώργου Μουτσέλη. Επίδεση τώρα η Σαλονί, Καρακίτσας, Πατήκα. Δύσκολη προσπάθεια, Καραγιάννης rebound, θα δώσω τον Μάρκο Μουτσέλη. Οργανώνει την επίθεση στον Παδόπουλο. Αυτό Καραγιάννη ξανά από Παδόπουλος. Θα κάνει το λάθος, η κατοχή περνάει Σαλονίκς. 4-57 για τη λήξη του συνεισφεριόπου. Πέντος. Οργανώνει την Σαλονίκς, κατοφραγή. Τέγος. Πατήκα σε ένα σούτ για τρεις, θα στοχίσει αμυντικό ρυπάδο του Καραγιάννη. Παντελίδης κατεβάζει πάλι από την Σίξερ. Κατσάκη του Παδόπουλο θα καταλήξει πάλι την κέντρη μετά από καραμπόλα. Φραγκής μόνος θα στοχίσει από 64. Παίρνει τα ημάτσα Λίξη, δεν διαφορά μεγαλώνει. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γήπεδο. Sonic Arena, πρώτη επίθεση, πρώτη επίθεση το time out είναι για τους Σαλονίκς. Τέντζος, θα πάρει τον Παδόπουλο, δεν θα μπορέσει από τον Παντήκα. Ο Παδόπουλος μέχρι μέσα, θα βρει πολύ ωραίο τρέμο, μέσα στο χείρι της επαφής και αμυντικό rebound του Παντελίδη. Θα αφήσει πάλι τον Παδόπουλο. Το 46-34 παραμένει, 3-52 για τη λήξη στη της περίοδου. Τέγος, θα αφήσει την πάρτη του Παδόπουλο. Ο Παδόπουλος την μπάλα. Μέχρι μέσα, φάουλ χαμηλά την διοίκης. Φάουλ του Μάρκου Σιμεωνίδη. Επαναφορά με τη sideline. Ετοιμάστηκαν οι Καρακίτσας. Τέντζος για τρεις. Αστοχίσει ο Τέντζος, Τέντζος. Για να δούμε αν αυτό θα είναι το έναυσμα για την αντεπίθεση των Σαλονίκς. 40-67. Ο Παδόπουλος. Παντελίδης για τρεις του Μάρκου. Και ένα που οι Σαλονίκς έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και άλλη διαφορά τώρα. Με τον Τέντζο να ξεκινάει την επίθεση. Παραλίγο για τον λάθος και το κάνει, ο Μάρκος θέλει να κλέψει την μπάλα για να μην είναι Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος θα περάσει, Μάρκος στο δίνει της εμπαφής, φραγκής, θα στοχίσει. Τέλος το ριπάω. Καρακίτσας, μέχρι μέσα θα κάνει το λάθος όμως, θα κλέψει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Θα βρει το φραγκί αυτό το Ραγκιάννη. Παίρνει από τα χέρια του, αλλά από τα χέρια του Πατήκα θα βγει μπαλά έξω. Και έχουμε αλλαγές για τους 86ers. Θα βγει ο φραγκής και θα βρει το νούμερο 55 του Παδημητρίου. Ο Παδόπουλος θα βρει τον Καραγιάννη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από Τέγο και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή ο Καραγιάννης. Καραγιάννης θα ευστοχίσει την δεύτερη σαν το πρώτο λεπτά. Του
γιατροί θα το θέλει το άστοχο και αν αυτό είπαμε ότι μάθουμε θέλει να βρει το Παρπατηλίδη. Παρπατηλίδη θα βρει τον Παπαδημητρίου. Θα κάνει τον Παπαδόπουλο. Όπεζε και το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τους 86ers. Θα βγει ο Καραγιάννης και θα πάρει τη θέση του ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος τώρα για τους Θεσσαλονίκη. Θα δει το Τέντζο, αυτό το Μπαντίκα, μόνος ο Παπαδόπουλος στην κορυφή, στη διατρής. Θα στοχίσει, τελικό rebound. Αλλά θα κάνει βήματα ο Τάσκος. Το νούμερο 3 τώρα πάνω που θέλει να βάζει πάλι αυτή τη Σίξερ. Μιτσέλης. Ξανά στα ρεπόρτα εκεί κλέψει μπάλα όμως το νούμερο 9 ο Τάσκος. Τέντζος, Παπαδόπουλος, θα πατήσει δυνατά ο Σουτάρ για 2. Και πάρα λέει από το καλοπατήρι, το Σέλτιρ Πάουν, το συναφήσει τον Παπαδελίδη. Παντελίδη, θα ψάξει ο Βαδουσίου, αλλά θα κλέψει την μπάλα με το μερικιά τάσκος. Μπαντίκα στα συνδυασμό, θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Μάρκου Μιτσέλη. Παντελίδη την μπάλα, θα δώσει στον Βοαδόπουλο, Μιτσέλη στη διατρής, άστοχος και ο Μπαντίκα στα αμυντικό rebound. Έχει συνδυασμό, πολύ ωραίο Eurostep, η μπάλα δεν θα το καταπατηρούνται τώρα. Παντελίδη, θα χάσει πάνω καρακίσω και με το πόδι και θα κάνει πόδι. Προσπάθειά του να σταματήσει τον πιθανό του για τον Σαλονίκη. Και έχουμε time out του Σαλονίκη, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε τώρα στο Sonic. 55 θέλω την λήξη της περιόδου. Παπαδόπουλος. Θα δώσει μπάλα στον Τέντζο να οργανώσει την επίθεση των Σαλονίκη. Πατήκας. Παπαδόπουλος είναι μόνος του, δεν θα σπάρει. Καρακίτσας, ένα σουτ για τρεις, άστοχο. Δεν θέλω να το πάρει μαζί μου θέλει. Θα δώσει μπάλα στον παραμένει. Θα δώσει μπάλα στον Παντελίδη. Παντελίδη με την μπάλα, Μουσέλης, ο Παπαδημητρίου, πολύ ωραία κάτω τα πόδια. Ίσο το θα στοχίσει, ίσο rebound, θα στοχίσει και τον μπάουν θα πάρει ο Τάσιος, όπως θα αφήσει στο Τέντζο. Θα μην κρύα το δευτερόλεπτο του Stage Sixer, Τέντζο. Ο Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα χάσει μπάλα. Τέντζο, θα αποφύγει, θα του πάρει δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ οι Sixers. Δεν θα μείνει άλλος χρόνος για το Θεσσαλονίκη. Για τους 86ers συγγνώμη. Όλοι οι επίδεσεις ήταν για το Θεσσαλονίκη. Θα κάνει την επαναφορά. Θα βρει τον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο Παντικάς από το Παπαδόπουλο. Μέχρι μέσα, πάσα έξω το Τέντζο, στη διατρής, άσοδο. Και λήξη 48-37, προηγούνται οι Sixers. Οι οποίοι έκαναν ένα μικρό σέρι στην αρχή. Στην τρίτη περίοδου και κατάφεραν να διατηρήσει διαφορά.
μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Crystal Sonic, 40 από το ρεύμα του σκορ. Την πρώτη επίθεση την έχουν οι 86ers, με τον Μάρκο Μιτσέλη να πιέσει τον Παπαδόπουλο. Τον αποφεύγει, ο Παπαδόπουλος ελεύθερο τρίποντο, θα στοχίσει. Την Παπαδόπουλο κατοχή περνάει στους Θεσσαλονίκς. Πάτε και θα πάρει την μπάλα από τον Τάσιο. Θα περάσει στο κέντρο. Καρακίτσα, Στέντζος. Δεν το παίζει άμυνα ο Παντελίδης. Θα πει πολύ ωραίο τον Βαδόπουλο, ο οποίος θα κλειστεί και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Βαδόπουλο. Δίκαιμα για δύο βολές. Κακό φάουλ τον Βαδόπουλο, είναι τεταρτό του. Θα στοχίσει πρώτη πολύ ο Παπαδόπουλος. Ετοιμάζει να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει. Για μου τώρα πάνω από τον Παπαδημητρίου. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θα τη δώσει τώρα στον Παντελίδη. Αυτό στον Παπαδόπουλο. Θέλει, θα στοχίσει. Παρουσία από τον Πάμπη για την Ζωπάουρο του Τάσιο. Δεν μαρτύρει το Τάσιο στο φάουλ, διαφωνεί. Παρ' όλα αυτά, ζητήσει τόσες δύο βολές. Ο Παπαδημητρίου τώρα ετοιμάται να εκτελέσει τις βολές. Θα βγει ο Τάσιος και θα πάρει θέση ο Τέγος για τους Θεσσαλονίκς. Θα ευστοχίσει το βόλι ο Παπαδημητρίου. Θα ευστοχίσει δεύτερη και αμυντικό rebound για τους Θεσσαλονίκη. Ο Παπαδόπουλος μέχρι μέσα και δίνει το φάουλ από τον Παντελίδη. Επαναφορά του sideline. Θα πάρει την Παλατέντος, Καρακίτσας. Παπαδόπουλος για τρεις, θα στοχίσει, τέμπερ φάουλ. Μπορούσε να στοχθεί, δεν το έκανε, Παπαδόπουλος τώρα. Θα βρει την κουτσιά του Πατήκα. Καρακίτσας. Τέντος, θα τρυπήσει να μην κάνει το όμορφο του τέμπερ φάουλ. Παπαδόπουλος ηρεμεί το ρυθμό του Σίξερ. Θα βρει πολύ έκανο του Παπαδημητρίου, ο οποίος θα χάσει κατοχή της μπάλας, αλλά η κατοχή μένει για τους 86ers από την baseline. Είναι παραφορά την κάνει ο Παντελίδης. Στη διαδίκτυο θα στεκτήσει ο Μουτσέλης. Δεν θα στεκτήσει ο διαδίκτυο. Θα κάνει το σπίτι, θα κερδίσει το μπάλο, θα κερδίσει το μπάλο, θα κερδίσει. Και έχουμε αλλαγές, θα μπει ο Καραγιάννης στη θέση Παντελίδη για τους 86ers. 8,5 περίπου λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Καραγιάννης θα πάρει την παρακάτη να αφήσει τον Παπαδόπουλο. Και κρακτάμε πάλι την μπάλα. Ο Παπαδημητρίου θα βρει το Κουτσέλι. Θα κλειστεί ένας από δύο, θα το αποφύγει, θα δεχτεί τον μπλοκ. Το τένις θα πάρει την μπάλα, θα χάσει την μπάλα του Παπαδημητρίου. Περιμένει ο Τέντζος και δίνει τζάμπο ο διαιτητής. Η κατοχή είναι για τους Θεσσαλονίκς. Πάλεψε ο Μάρκος Μιτσέλης και από τον Δημητρίου για να πάρει την μπάλα. Καρακίζει τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον Μιτσέλη. Ο Παπαδόπουλος θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει. Καραγιάννης ο ριμπάουντ. Και ο Παπαδόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος παίρνει το πικέδο του Μιτσέλη. Θα σηματίσει το στάρι για τρεις. Και θα στοχίσει 52 λεπτά. Μεγάλο τρίποντο του Παπαδόπουλου. Δίνει μια ανάσα στην ομάδα του.
Δέντο. Θα κερδίσει βάλω τον Παρνητρίου. Και επαναφορά του sideline. Δέντο. Θα παίξει ο Σεντενινό. Τον Παρνητρίου. Ο Βαδόπουλο. Σου για τρει. Άστοχο. Κάτω γύπεν άρχισε τη Σίξερς. Μάρκος Μητσέλης. Κατεβάζει μπάλα. Πιέζει τον Καρακίτα. Περνάει το κέντρο. Θα δώσει τον Γιώργο Μητσέλη. Αυτό το τάξι να βρει έξυπνα τον Καραγιάννη. Η οποία μπάλα θα φτάσει στα χέρια του. Αλλά θα δεχτεί την αλλίωση. Η κατοχή μένει για τη Σίξερς. Από την baseline. Μητσέλη. Σου για δύο. Άστοχο. Τέτοιο το rebound. Θα περάσει το κέντρο. Θα βρει πολύ ωραία τον Πατήκα, αλλά έχει δοθεί φάουλ. Πέμπτο φάουλ Βαδόπουλου. Στην επαναφορά θα δω τον Πατήκα. Καρακίτσας. Ο Βαδόπουλος μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 52-31. Κατεβάζει την μπάλα Μάρκος Μητσέλης. Γιώργος Μητσέλης. Εδώ νούμερο 24 Καραγιάννη. Μετά την παρέμβαση του Πατήκα. Υπάρχει χρόνο για τους Θεσσαλονίκη να κάνουν την επιτροπή. Ο Βαδόπουλος μέχρι μέσα, Καρακίτσα, Τέγος, Τέντζος, για τρεις. 52-42. Τεχνική ποινή στον Τέντζο. Ο Φραγκίστη μας εκτελέσει πολύ. Φραγκίστη αστοχίσει, 53-42, ξανά διαφορά στους 11 πόντους. Επαναφορά την sideline. Ο Τέντζος, ο οποίος βγήκε και πήρε τη θέση του με το νούμερο 9, ο Τάσιος. Θα βρει τον Καραγιάννη. Ευνητικό φαουλ του Καραγιάννη. Πατήκε την παραφορά. Θα αφήσει τον Παδόπουλο. Πατήκα. Ο Παδόπουλος θα πατήσει ένα τάσο για δύο, θα στοχίσει η Καραγιάννη. Τον πάω. Παπαδημητρίου με την μπάλα. Θα βρει τον Γιώργο Μητσέλη. Ξανά Παπαδημητρίου που θα στοχίσει την παθή. Πατήκα σε πάω. Το ερμηνευτιασμό του Ρεσσαλονίκη του Παδόπουλος. Θα κερδίσει τον πάω τον Μάρκο Μητσέλη. Και το δικό μου να εκτελέσει δύο βολές. Θα στοχίσει η πρώτη βολή ο Παδόπουλος. Θα στοχίσει η δεύτερη, επιθετικό ριμπάντο του Τάσκου. Ο Παδόπουλος μέχρι μέσα, δύσκολο σπάθος, θα στοχίσει ο ίδιος ριμπάου. Τέγος.
Παπαδόπουλος μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος. Ο Μάρκος θα πάρει την μπάλα, θα σοκίσει, θα πει το πάω. Παπαδόπουλος, Πατσίκας, θα δεχτεί το μπλόκο, ήρθε rebound, θα στοχίσει και αμυστικό rebound του Τσέλη. Όποιος θα ψάξει ο Μαρκουτσέλη, Αδρακλέτη Παροπαδόπουλος. Έχει πάρει ένα τριλό, πέμπτο φάουλ του Μουτσέλη. Πέμπτο φάουλ του Παδημητρίου, συγγνώμη, έχουμε Μουτσέλη. Ο Παπαδόπουλος τώρα στη γράμμη της φιλανθρωπίας. Θα στοχίσει πρώτη με τον Παπαδόπουλος. Ο Μουτσέλης θα πάρει το επόμενο δεύτερο σημείο. Και κατοχή μένει για τους 86ers και έχουμε αλλαγή, θα πει ο Τέντρος θέση του Παδόπουλου. Νεονίδη, θα δώσει στον Μάρκο Μουτσέλη. Θα αποφύγει τον Καρακίτσα, θα ψάξει τον Φρακί. Βέβαια την μπάλα δύσκολο στον Φρακί, άστοχο και αμυντικό ριμπάουντ. Από τον Κάσκο, τρέπει στον την μπάλα. Στου διατρίχα τον Πατρίκα, άστοχο, Φρακί τον ριμπάουντ. Ανεβάσε την μπάλα. Σημεωνίδη, Καραγιάννης είναι μόνος του, θα το δοκιμάσει και θα τιμωρήσει την άμυνα. 50-62, 4 λεπτά για το φίλιο. Πατήκας, Τέντζος, δοκιμάσει να απαντήσει, άστοχος, Πατήκας από το rebound. Μέχρι μέσα Πατήκας, θα δεχτεί το μπλοκ από το Μισέλη και έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μάρκου Μουτσέλη. Ο Πατήκας θα δώσει στον μπέκ του. Τέντζος θα κάνει βήματα. Φραγκής θα δώσει στον Παντελίδη. Καραγιάννης, Φραγκής είναι μόνος του. Θα πάρει το σκιά του Μουτσέλη. Πάθε στον πλάτη, Μουτσέλη στη διαδύο. Θα στοχίσει και από τον Κόρμπαν Πατήκα. Ο οποίος θα να τρέξει τον εμφυδιασμό. Καραγίτσας. Θα κάνει βήματα. Θα τελείσει την μπάλα. Καραγιάννης. Ραγκής. Σημεωνίδη. Ζανμόρ, θα τελείσει την καλή πάσα. Λιπάσα. Ο Καραγκίτσας θα την προλάβει. Στην 12 από τη διαφορά. Παντελίδης. Θα δώσει Νεονίδη. Φραγκής. Πολύ ωραία σπί μου. Πολύ όμορφη πάση του Καραγιάννη. Θα στοχίσει αυτός όμως. Πατήκα στο rebound. Τρέχει στο διασμό τώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει κερδίσει το φάουλ από τον Γιώργο Μουτσέλη. Πατήκα τώρα στην πρώτη βολή. Κάνει στοχή 56-45.
Πάει στο 64-56, διαφορά στους 10. Θα βρει και ο Παπαδόπουλος στη θέση του Καρακίτσα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα. Φραγκής, θα δώσει τον Παμιωδελίδη. Ξανά Φραγκής, Μουτσέλης, Καραγιάννης. Πάρα λίγο να δείξουμε πάλι και τέντρος. Μουτσέλης την μπάλα. Θα αφήσει ο Φραγκής. Μέχρι μέσα, θα βρει πολύ ώρα του Λονίδου που θα στοχίσει. Η μπάλα δεν έχει στεφάνι. Οπότε κατοχή περνάει τώρα για Θεσσαλονίκη. Στέγος. Θα αφήσει τον... Φραγκής, Μεωνίδης, Φραγκής σαν με την μπάλα. Φραγκής θα περάσει, Μεωνίδης η διατρής, θα απαντήσει 59-49, 1,5 του παιχνιδιού, Τέντζος. Προσπαθεί να απαντήσει και θα καταφέρει 59-52. Φραγκής, θα βρει τον Καραγιάννη. Ηρεμεί το ρυθμό, ελευθερία. Παντελίδης, ξανά Καραγιάννης. Θα δώσει το Φραγκής. Φραγκής θα κερδίσει το Φαλοδοτέντο. Δεν έχουν άλλο φάουλ να κάνουν οι Θεσσαλονίκη. Επαναφορά με τη sideline. Ένα και δύο για την λήξη του παιχνιδιού. Σημειονίδη θα κάνει την επαναφορά. Φραγκή. Θα κάνει λίγο το πάνω στην κύριο Μητάσκου. Και έχουμε time out στην Θεσσαλονίκη. 59-52, ενώ το γιατί λήξω νιουδιού, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, μετά το time out. Τελικά έκανα λάθος, έχουμε να δώσουν άλλο ένα φάουλ η Θεσσαλονίκη. Ο Παπαδόπουλος τώρα με την μπάλα, μέχρι μέσα θα κάνει το λάθος, Φραγκής θα κλέψει. Θα δώσει στον Σιμεωνίδη. Και όπως θέλει να κλέψει την μπάλα, πάντα τον Καραγιάννη. Καραγιάννης κερδίζει το φάουλ από τον Τάσκο. Τώρα δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ στο Αλνίξ, όλα θα είναι βολές. 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Θα γίνει αλλαγή, θα βγει ο Τάσκος και θα πάρει τη θέση του ο Τσούγκας. Σιμεωνίδης, Καραγιάννης. Θα δώσει την μπάλα στον Παντελίδη. Σιμεωνίδης, δείτε το πως θα αναστοχίσει. Παπαδόπουλος, ο Ριμπάου. Τον εμβιασμό τώρα η Θεσσαλονίκη. Θα χάσει μάλλον βραγκή, αλλά θα την πάρει ο Τσούγκας. Τρίποντο, άστοχο. Προσπαθεί να τον προσπαθεί, κάτσε δεν θα την φτάσει. 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Θα ήταν άλλο παιχνίδι, άμα έτσι ακούσε ο Θανάσης Τέντζος. Παντελίδης. Καραγιάννης. Θα κάνει τρίπλα. Θα περάσει το κέντρο. Προσπάθησε να κλέψει ο Τέγος, αλλά δεν τα κατάφερε. Η επαναφορά είναι για τους 86ers. Μουτσέλης, θα δώσει Σιμεωνίδη. Δεν θα κάνουν επίθεση οι 86ers, κρατάνε την μπάλα. Και έχουμε λήξη του παιχνιδιού. '86ers. Θεσσαλονίκη 59-52. Καλό σας βράδυ.